comes this time each year. Τι κάνετε? Όλο το ίντερνετ κάνει vlog μας. Εμείς όμως δεν βλογκάρουμε. Ακούγεται ένας μπαμπάς από πίσω που παίζει Warcraft. Όσο εγώ καθαρίζομαι πάνω στην αγκαλιά της μαμάς και δεν την αφήνω να σηκωθεί γιατί περνάω τέλεια. Τέλεια. Δεν μιλάμε για κλασικό vlog μας. Φυσικά και όχι, είναι μονάχα έτσι ένα δείγμα παρουσίας. Εδώ ας πούμε ότι κάτι τι στολίσαμε, γιατί ακόμα δεν στολίσαμε δέντρο κανονικό. Μισό να ζουμάρω καλά. Δεν στολίσαμε κανονικά γιατί παραγγείλαμε καινούριο δεντράκι, πιο ωραίο, πιο συμμαζεμένο, το οποίο θα το στολίσουμε με χειροποίητα στολίδια. Και παλιά και καινούρια που θα τα φτιάξουμε μαζί παρέα. Εδώ κάτι εργασίες χριστουγεννιάτικες φυσικά στον υπολογιστή. Εδώ κάτι πλεκτά που πρέπει να τελειώσουν, κάτι ωραίοι έτσι σελίδοδείκτες. Παραγγελιά από μια βιβλιοφιλή κοπέλα. Φυσικά καφεδάκι, δυστυχώς όχι σε χριστουγεννιάτικη κούπα. Ντροπή, ντροπή, ξανά πίσω στο γατούλι, σε μένα δηλαδή, γιατί εγώ είμαι ο star του βίντεο σήμερα, εγώ σήμερα σας μιλάω και
Έτσι για το καλό της ημέρας θα σας δείξουμε κάτι χριστουγεννιάτικο. Δεν είμαι κούκλος. Δεν καθαρίζομαι πάρα πολύ ωραία. Δεν έχω όριο τρίχωμα. Να, καθαρίζω και τη μαμά που την αγαπώ πολύ. Πολύ, 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 πολύ. Ναι, ναι. Έτσι. Είμαι ωραίος. Είμαι καθαλόπιδη εγώ. Ράμπος. Ωχ, μωρέ. Ωχ, μωρέ. Λοιπόν, εγώ θα σας αφήσω να συνεχίσω το μπανάκι μου και τα υπόλοιπα είναι στο πνεύμα των DIYs. Λοιπόν, και για μια πολύ γρήγορη και σούπερ χειροτεχνία Παύλα Στολιδάκη για το δεντράκι σας, θα κάνουμε ένα αστεράκι με τα εξής υλικά. Ένα χαρτί χειροτεχνίας από αυτό το αφρόδες, που μπορεί και να ραφτεί. Ένα κουβάρι, ό,τι έχετε στο σπίτι. Εγώ πήρα ένα πράσινο, έτσι, χριστουγεννιάτικο, για να ράψουμε το αστέρι. Κάτι μέσα για να γεμίσουμε. Αν δεν έχετε αυτό το αφρόδες υλικό που βάζουμε μέσα, που έχουν μέσα τα μαξιλάρια, χρησιμοποιήστε ό,τι άλλο πρόχειρο έχετε, είτε κουρελάκια, είτε ακόμα και χαρτί. Και ξεκινάμε απλά φτιάχνοντας ένα δικό μας stencil. Σε ένα απλό χαρτί χαρτονάκι σχεδιάζουμε ένα αστέρι της αρεσκίας μας. Το κόβουμε και μετά αυτό το χρησιμοποιούμε σαν stencil για να πάρουμε το σχήμα που θέλουμε, να δώσουμε το σχήμα που θέλουμε στο αφρόδες αυτό χαρτί, και στο τέλος απλά ράβουμε και το έχουμε έτοιμο. Αυτά για σήμερα, απλά, σύντομα και ωραία, και ελπίζω από αύριο να είμαι πιο δυναμική σε αυτά τα vlog μας, αλλά από το τίποτα, καλό είναι και αυτό. Να είστε καλά και να περνάτε όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται. Από μένα, φιλιά πολλά!